Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Ίακας διοργάνωσε το τουρνουά 3-3 για τα παιδιά της ομάδας, ενώ συμμετείχαν ακόμα παιδιά από το Λιγουριό και το Άργος. Χθες και σήμερα είχαμε στο κλειστό γυμναστήριο του Ναυπλίου τους αγώνες 3-on-3 από τις ακαδημίες, από τα μικρά τα παιδιά, από τα μίνι δηλαδή, μέχρι παμπέδες Α, παμπέδες Β. Σήμερα μέχρι το απόγευμα θα ολοκληρωθούν και οι τελικοί αγώνες. Θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό για τα παιδιά του Ναυπλίου σε περίοδο που ουσιαστικά που δεν έχουν αγωνιστική δράση να ασχολούνται με το άθλημα και να συμμετέχουν στους τέτοιους αγώνες. Υπήρχε αρκετή συμμετοχή, γιατί τα παιδιά τελειώσαν το σχολικό έτος με αποτέλεσμα να έχουν χρόνο για να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτούς τους αγώνες. Κάθε διαγώνες είναι περισσότερο για διασκεδάσεις και να χαρούν. Δηλαδή. Μόνο για διασκέδαση, βέβαια μετράει και το μετάλλιο, μετράει πάντα συμμετοχή. Πάντα, ναι. Μετράει συμμετοχή βέβαια, αλλά είδαμε ένα πολύ ωραίο επίπεδο και θεωρώ ότι και τα παιδιά που ήρθαν από τις γύρω περιοχές, όπως είναι από το Άργος ή από το Λιγουριό, δείξαν ότι και αυτά στέκονται πάρα πολύ καλά μες στο γήπεδο. Είσαι ο? Ο Σταύρος Στεφάνου. Σταύρος Στεφάνου από το Λιγουριό. Από το Λιγουριό, ναι. Ναι, μπάσκετ. Μπάσκετ, πώς είσαι στο τελικό? Ναι. Εντάξει, μια χαρά πηγαίνουμε μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να νικήσουμε στο τελικό. Εμένα Μανώλη Σκοτώρη από το Λιγουριό. Στην ίδια ομάδα με τον Σταύρο. Έτσι. Για πες με τις εντυπώσεις σας από τους αγώνες. Είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Εύχομαι κάθε χρόνο να γίνεται. Εντάξει, είμαστε στο τελικό τώρα, προσπαθούμε να κερδίσουμε. Εγώ μου άρεσε Γκανάτση από το Λιγουριό κι εγώ. Έχω φέρει άλλα παιδιά, εγώ δεν είμαι με τους ίδιους. Παίξαμε στον ημιτελικό, χάσαμε. Πάμε για μικρό τελικό τώρα, πάμε για τρίτη θέση. Γιατί η διοργάνωση είναι πολύ καλή, εντάξει. Έχουμε έρθει και άλλες χρονιές εδώ και ήμασταν ευχαριστημένοι. Θα αρέσει. Ναι, είναι ωραία. Hey.